Με ένα πολύ ενδιαφέρον project ασχολήθηκε για την προσφυγιά το πασίγνωστο διεθνώς περιοδικό, ειδησιογραφικό περιοδικό Time Magazine. Πολλές φορές βέβαια έχουμε και εμείς καταγράψει, έχουμε ακούσει, έχουμε δει ιστορίες ανθρώπινες με πάρα πολύ πόνο κατά τη διάρκεια όλη αυτή της προσφυγικής κρίσης. Αλλά από την άλλη αντίστοιχα project όπως αυτό, προγράμματα δηλαδή που συνδυάζουν και ιδέες, πάρα πολλά στοιχεία, πραγματικά είναι πολύ ωραίο και να προβάλλονται και να ταξιδεύουν για να αφυπνίζουν και τον κόσμο. Άρχισε σιγά σιγά η διεθνής κοινότητα να ασχολείται με αυτό το ζήτημα που εδώ και σχεδόν 3 χρόνια έχει δημιουργήσει καταστάσεις δραματικές στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Εύα Κουσιοπούλου θα μας δώσει το δημοσιογραφικό στίγμα αυτού του project. Καλημέρα. Και καλημέρα, Εύα. Και είναι μαζί μας και η κυρία Ειρήνη Λιούμη, δημοσιογράφος, συνάδελφος, που θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο project. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τι σκαρφίστηκε λοιπόν το Time Magazine? Το Time Magazine έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ project θα το έλεγα, που έχει να κάνει με το ίδιο το έτυπο, το ιντερνετικό κομμάτι του site που το διαβάζουν πάνω από 6 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως καθημερινά, και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει να κάνει με το προσφυγικό. Θα μας μιλήσει βεβαίως η κυρία Ειρήνη Λιούμη, συνάδελφος εδώ, καλή συνάδελφος. Έχει να κάνει με την παρακολούθηση ουσιαστικά παιδιών προσφύγων που έχουν φτάσει στην Ελλάδα, θα μας πει η Ειρήνη από πού. Και τα παρακολουθούμε από την ημέρα της γέννησής τους και αυτό ίσως και νωρίτερα από την κοιλιά της μαμάς τους. Από την πρώτη μέρα. Για ένα χρόνο από όλο αυτό το ταξίδι που κάνουν και το διπορικό μέσα από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, μέχρι την στιγμή που θα καταλήξουν εκεί που θέλουν να καταλήξουν. Και με υπέροχο τίτλο βέβαια, έτσι. Finding home. Mm-hmm. Τα λέει όλα. Βρίσκοντας ένα σπίτι, εδώ βλέπετε την Ειρήνη με 2 από τα παιδάκια και την μητέρα σε μια πολύ έτσι τρυφερή φωτογραφία. Ήταν 6 τα μωρά στα εξώφυλλα του περιοδικού και σιγά σιγά θα μας πει η Ειρήνη πώς εξελίσσεται αυτό το project, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Α, είναι σε εξέλιξη δηλαδή. Ναι, προστίθενται κομμάτια στο από πάζι. Τη ζωή των παιδιών, ε. Ναι. Συνεχίζουν δηλαδή να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτών των παιδιών. Αυτή η ιδέα πώς προέκυψε, Ειρήνη? Είναι πολύ ωραία ιδέα. Πραγματικά. Ναι, ξεκίνησε. Η ιδέα βασικά ήταν από το video department του Time, από το τμήμα των video του Time Magazine. Γιατί πλέον, αν θέλετε, αυτή η παγκόσμια κολοσσή λειτουργούν με διαφορετικά τμήματα. Ξεκίνησε από εκεί η ιδέα ουσιαστικά στο να γίνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα καλύψει τις γεννήσεις κάποιων προσφυγόπουλων. Ξεκίνησαν, ενδιαφέρθηκαν να κάνουν αυτό το project, αλλά θα ήθελα λίγο να επισημάνω κάτι. Ότι όταν θες να προσεγγίσεις Σύριους πρόσφυγες ή γενικότερα πρόσφυγες που έρχονται από μια τέτοια κατάσταση, από μια τέτοια χώρα, υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο να αποδεχθούν, να κινηματογραφηθούν, πόσο περισσότερο, όχι μόνο για μια απλή φωτογράφηση, για μια έντυπη μορφή, λογικό, δεν είναι, η οποία θα γίνει εφάπαξ, αλλά αν θέλετε για ένα ετήσιο project, γιατί πρόκειται το ντοκιμαντέρ, όσον αφορά τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, θα γίνονται για έναν ολόκληρο χρόνο. Κάλυψαν δηλαδή από την πρώτη μέρα γέννησης των παιδιών, μέχρι, θα καλύψουν μέχρι τα πρώτα τους γενέθλια. Το project ξεκίνησε λέει το Σεπτέμβριο. Μου ακούγεται. Βέβαια, για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό, για να προσωπήσουμε τη διεθνή κοινότητα. Προς Θεού. Απλά όντως σου δίνει την αίσθηση ενός reality. Καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη ανθρώπων που είναι ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, με εντελώς διαφορετική κουλτούρα από αυτή του δυτικού κόσμου, του υποτιθέμενου αναπτυγμένου. Και με διάφορες άλλες παραμέτρους δύσκολες στη νέα του ζωή. Δηλαδή όλα αυτά όντως είναι δύσκολα να αντιμετωπιστούν και να διαχειριστούν και από τους ίδιους. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η πρώτη δυσκολία, αν θέλετε να επισημάνουμε δηλαδή τις δυσκολίες, ήταν να ανεβρεθούν οι συγκεκριμένες έγκυες γυναίκες στους καταβλισμούς που υπάρχουν γύρω από την περιοχή μας, από τη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα που υπάρχει με τους ανθρώπους, ας πούμε τους μουσουλμάνους, εντάξει, και κυρίως είτε είναι Σύριοι είτε προέρχονται από άλλες χώρες, είναι ότι δύσκολα εμπιστεύονται την κάμερα. Δηλαδή η κουλτούρα τους είναι έτσι.
έτσι. Φοράνε έχουν μια φοβία, έτσι. Δεν είναι η φοβία του, αλλά παίρνει πολύ δύσκολα την άδεια από το σύζυγο. Αυτό ήθελα να σα πω. Ο οποίο πρέπει να επιτρέψει στη γυναίκα του να κινηματογραφηθεί. Ο σύζυγο δίνει το OK. Ο σύζυγο δίνει το OK. Αν δεν συμφωνήσει ο σύζυγο, δεν γίνεται τίποτα. Να υποθέσω ότι οι κινηματογραφιστέ είναι κινηματογραφίστριε. Ακριβώ. Για να δεχθεί ο μουσουλμάνο σύζυγο, έτσι. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του project, να κάνουμε και εδώ μια παρένθεση, είναι ότι είμαστε όλε γυναίκε. Η φωτογράφο μα είναι γυναίκα, η βιντεογράφο μα είναι γυναίκα. Αλλιώ πιστεύει δεν θα του πει, θα δεν επρόκειτο να δεχθούν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει τέτοιο access. Η πρόσβαση δηλαδή, καταρχά. Να μπει άλλο άνδρα μέσα στη σκηνή για να κινηματογραφεί τη γυναίκα σου ω μουσουλμάνο εννοώ. Ναι, παρουσιάζαμε χθε το πρόγραμμα τη Άρση στα ανοιχτά σπίτια και λέγαμε εμεί τώρα πώ έτσι θα ευαισθητοποιηθούμε όλοι να φιλοξενήσουμε για μία μέρα οικογένειε με παιδιά και όλα αυτά. Και ο Χάρη σκέφτηκε αυτό που τόνισε ότι και η άλλη πλευρά. Οι Σύριοι δηλαδή, οι πρόσφυγες, έχουν και αυτή μια φοβία, τέλος πάντων, ανασφάλεια για να μας γνωρίσουν. Και τώρα καταλαβαίνουμε εδώ τις δυσκολίες, γιατί πρέπει και αυτοί να γνωρίσουν εμάς. Ναι, φυσικά. Το θρησκευτικό στοιχείο είναι πολύ έντονο. Οπότε η επιλογή, για να καταλήξουμε, η έρευνα που έγινε ξεκίνησε από τον Ιούνιο. Έπρεπε να βρεθούν γυναίκες εγκυμονούσες, οι οποίες βρίσκονται στο τελευταίο τρίμηνο. Γιατί δεν μπορούσε διαφορετικά να γίνει το project. Φανταστείτε ότι όλο το συνεργείο έρχεται από τις τρεις άκρες του κόσμου, του πλανήτη. Δηλαδή, η βιντεογράφος μας από τη Νέα Υόρκη, η δημοσιογράφος που γράφει το θέμα, η Αρίν Μπέικερ, έρχεται από τη Νότια Αφρική και η φωτογράφος έχει assignment σε όλο τον κόσμο. Είναι εσύ δηλαδή, στην ουσία, είναι και ο κρίκος, ο συνδετικός. Ναι, είναι οδικός, η διάσημη φωτογράφος Λίντσεϊ Αντάριο, της οποίας η ζωή τώρα γίνεται ταινία στο Hollywood από τον Steven Spielberg και από την Jennifer Lawrence, η οποία θα πρωταγωνιστεί. Είναι μια υπερδιάσημη φωτογράφος που έχει γυρίσει σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες του πολύ κόσμου. Πολύ ωραία εμπειρία και για σένα, δηλαδή και δημοσιογραφικά, πέρα από το πανανθρώπινο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Φανταστείτε τώρα ότι έρχονται όλες αυτές οι γυναίκες. Είναι, αν θέλετε, ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για το προσφυγικό. Έχουν πλήρη γνώση και η φωτογράφος μας και η Αρίν Μπέικερ, η κινηματογράφος, έχουν πάει στο Σουδάν, έχουν πάει σε εμπόλεμες ζώνες εδώ και πολλά χρόνια. Η Λέντσα έχει φυλακιστεί κτλ. Οπότε ενδιαφέρονται πραγματικά, γνωρίζουν πραγματικά την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Απλώς δεν γινότανε από μακριά. Πολύ χρόνο έρευνα, χρειάζεται να προσεγγίσει αυτού του ανθρώπου, να του πείσει ότι είναι για έναν καλό σκοπό, ότι πρέπει όλο αυτό να βγει προ τα έξω. Ξεπεράστηκαν αυτά τα εμπόδια λοιπόν. Ξεπεράστηκαν. Βρέθηκαν έξι μουσουλμάνοι σύζυγοι που δώσανε. Ακριβώ. Οι οποίοι είναι φυσικά οι προοδευτικοί Σύριοι, έτσι. Γιατί, δώσανε την έγκριση του. Ναι. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι σύζυγοι, ενώ. Ναι, είναι οι προοδευτικοί Σύριοι, οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το Time Magazine, γνωρίζουν πώ είναι το Time Magazine. Είναι μορφωμένοι, δηλαδή γνωρίζουν. Ακριβώ. Οι περισσότεροι, ναι. Και ξεκίνησε το project. Αφού μα δώσαν την άδεια λοιπόν για την κινηματογράφηση, τη φωτογράφηση και την παρακολούθηση των ζώων του, η μεγάλη στιγμή ήταν η στιγμή των γεννήσεων. Δηλαδή ήρθαν οι στιγμές και σταδιακά εμείς βλέπαμε τα νέα, τα αγγελούδια, όλα αυτά να έρχονται στην ζωή. Τις σκηνές γέννησαν όλοι μόνοι τους, δηλαδή είχαν και βοήθεια από ιατρικό προσωπικό. Όλοι οι πρόσφυγες έχουν πλήρη ιατρική κάλυψη, όλα τους τα έξοδα πληρώνονται από την ελληνική, από εμάς, από το κράτος δηλαδή. Είχαν πλήρη ιατρική κάλυψη στα πάντα. Γέννησαν τρεις γυναίκες στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και ακόμα τρεις στο Παπαγεωργίου. Αυτό να πω ότι είναι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Ναι, είναι και ένας τρόπος να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς πάντα όπως τα νομίζει ο κόσμος και όπως τα διαβάζουμε. Ξέρεις, γιατί θυμόμαστε εκείνη τη φωτογραφία με εκείνο το νεογέννητο που τελικά ήταν ψεύτικη φωτογραφία. Δεν ήταν δηλαδή από εκεί, από την ειδωμένη. Που είχε γεννηθεί εκείνο το μωράκι, υποτίθεται μέσα στη σκηνή με τα νερά τότε στην ειδωμένη και τελικά από ό,τι φάνηκε δεν ήταν η όλα. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Το ρεπορτάζ λέει αυτά. Εντάξει, κάποια στιγμή, επειδή αυτές οι γυναίκες είναι ταλαιπωρημένες, έρχονται από πολύ μακριά, υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν λάβει ιατρική φροντίδα μέχρι τον τελευταίο μήνα, αν θέλετε τους μήνες επικινδυνότητας, και μπορεί κάποια στιγμή φυσικά να γεννήσουν προώρα, είτε στη σκηνή, είτε οτιδήποτε. Εκεί εμείς, αν θέλετε, είχαμε και μια ανθρωπιστική προσέγγιση. Τους βοηθήσαμε και κάπως με την έννοια ότι έπρεπε να έχουν μια επιπλέον φροντίδα, να προσέχουν, να κάνουν τις εξετάσεις τους, να παρακολουθούνται από γιατρούς και έτσι όλα πήγαν καλά. Είχατε δηλαδή το δικαίωμα να συνεισφέρετε κι εσείς με τον τρόπο σας βοηθώντας. Το ρωτώ αυτό γιατί δεν ξέρω δεοντολογικά. Καταλαβαίνετε. Ναι. Γιατί δεοντολογικά είναι λίγο επίφοβο. Ναι, ναι. Πολύ χαίρομαι που θέτεις αυτό το ζήτημα. Μα είναι όπως η καταγραφή ενός ντοκιμαντέρ, καταγράφει το πρόβλημα
αλλά δεν παρεμβαίνεις στη λύση του. Ναι, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Και χαίρομαι είναι πάρα πολύ. Ανθρωπίνως, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι διαχειρίσιμο αυτό. Είναι το βασικό ηθικό ζήτημα που έχουμε και οι τέσσερις. Και οι τέσσερις γυναίκες που ασχολούμαστε με το project, εγώ από την Ελλάδα και οι υπόλοιπες, σας είπα από τον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει, όπως ξέρεις, η δημοσιογραφία, η ηθική, η δεοντολογία. Δεν μπορείς να χρηματίσεις, δεν μπορείς να προσφέρεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απλά καταγράφεις. Αυτό ήταν σαφές από την αρχή σε κάθε οικογένεια και σε κάθε πρόσφυγα. Αν έβλεπε όμως μία μαμά στο τελευταίο μήνα να παραμελεί κάτι, να πάει στραβά στην εγκυμοσύνη και να μην το αντιλαμβάνεται. Τις συγκεκριμένες γυναίκες τις συναντήσαμε σε καταβλισμούς, στα λεγόμενα camps. Ναι. Που βρίσκονται, ή μία οικογένεια βρισκόταν στο κάμπ του Αεροκάστρου, ή άλλη στα Διαβατά, στα Βασιλικά και άλλη στο Καραμανλής και τα λοιπά. Πάει λέγοντας, να μην σας κουράζω με τις λεπτομέρειες. Σε κάθε καταβλισμό υπάρχουν δομές από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τις NGO. Αυτές οι δομές είναι και ιατρικές δομές. Οπότε τι κάναμε εμείς. Φροντίσαμε να έχουμε μια επαφή με τους κατατόπους γιατρούς του κόσμου ή την κάθε δομή που υπάρχει στα camps, ώστε αυτές οι γυναίκες να πηγαίνουν να κάνουν τις εξετάσεις τους κτλ. Δηλαδή συντονίσαμε λίγο το πλαίσιο. Βέβαια οι ίδιες ήταν ήδη ενημερωμένες και από τους γιατρούς του κόσμου και από άλλες οργανώσεις ιατρικές που υπήρχαν, όπως είναι η SAMS, Together, yeah. Όχι, οι SAMS είναι ιατρικές, οι Rowing Τώρα, Together. Εάν την ώρα της καταγραφής, ενδεχομένως. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε να συμβεί, υπήρχε κίνδυνος να συμβεί ένα ατύχημα. Οτιδήποτε. Θα παρεμβαίνατε ή θα το καταγράφατε απλά. Κοιτάξτε, απαγορεύεται. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Για μένα δηλαδή, η δική μου οντολογία λέει ότι εκείνη τη στιγμή δεν καταγράφεις. Όταν η ανθρώπινη ζωή τίθεται σε κίνδυνο, σταματάς να είσαι δημοσιογράφος, καταργείς ακόμα και το project και γίνεσαι άνθρωπος. Και σκέφτεσαι να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Καλά κάνετε και το λέτε, γι' αυτό και ρώτησα. Δεν το ξέρω, καταγράφεις. Όμως, οι απόψεις αδιήστανται στην δημοσιογραφική κάλυψη. Γι' αυτό και ρώτησα. Φυσικά είναι αδύνατο να μην εμπλακείς όταν βλέπεις αυτά τα αγγελούδια. Αυτή τη στιγμή. Για μένα σταματάς το project. Άπαξ και τεθεί τέτοιο ζήτημα, δηλαδή αφορά στην ανθρώπινη ζωή, στο να μπορέσεις να σώσεις κάποιον άνθρωπο και πρέπει να τρέξεις με το αυτοκίνητό σου κτλ. Εκεί σταματάς. Λες, σταματώ το project, δεν πειράζει, καταργούνται τα έξοδα, τα πάντα. Και βοηθάς τη γυναίκα να ξεκινήσει. Ακριβώς. Μπήκατε και μέσα στις αίθουσες τοκετών στα νοσοκομεία για πλάνα. Ναι, είχαμε από πριν. Επέτρεψαν οι σύζυγοι αυτό. Φυσικά, ναι. Γιατί δεν υπάρχει καμία, αν θέλετε, φωτογραφία ή αν θέλετε και στο ντοκιμαντέρ το ίδιο. Σεβόμαστε, ναι, απόλυτα, ναι, το σώμα της, ναι, των Σύριων γυναικών. Και τη θρησκεία. Φορούν το χιτζάπ τους, ενημερώσαμε τους γιατρούς. Από πριν ήμασταν σε συνεννόηση μαζί τους. Δεν ήταν κάποια δουλειά που έγινε ξαφνικά. Δηλαδή γνώριζαν τα αρμόδια νοσοκομεία. Τα δύο νοσοκομεία, οι τέσσερις κλινικές που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, είχαμε επικοινωνήσει με τα τμήματα, με τους διευθυντές, είχαμε πάρει άδειες από την περιφέρεια, ώστε να μπορέσει το έργο μας να γίνει καλά. Σε τι φάση είναι τώρα? Αυτή τη στιγμή. Αυτό το έργο που συνεχώς εξελίσσεται, έτσι, ναι, δεν έχει σταματήσει. Λοιπόν, η πρώτη φάση ήταν οι γεννήσεις. Ειδού και το εξώφυλλο και τα εξώφυλλα. Και το ένα μωρό είναι πιο όμορφο από το άλλο. Τώρα και η Εύα τα έχει και λιώνει η Εύα. Το ένα το μωρό είναι πιο όμορφο από το άλλο. Τελικά, από τις 6 οικογένειες που παρακολουθήσαμε, καταλήξαμε και συμφώνησαν, αν θέλετε, να υποβληθούν και στις παρετέρω και στα βάσανα που τους υποβάλαμε, οι τέσσερις από αυτές. Οπότε τα παιδάκια είναι τέσσερα, τα μωράκια είναι τέσσερα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος, οι γεννήσεις. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Από τα camps υπάρχει μια διαδικασία μετά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά το registration προχωρούν για το relocation. Δηλαδή θα μετά πάνε... την δήλωση των... Ακριβώς. Δηλαδή αφού τους καταγράψει η υπηρεσία ασύλου στη χώρα μας, αποστέλλονται τα χαρτιά τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής χώρας, προκειμένου να βρουν ένα σπίτι στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Εύα, σε ευχαριστούμε και για το συντονισμό που είχες που ήταν δική σου. Δείξε μας λίγο και το περιοδικό που κρατάς. Είναι από τα πιο όμορφα μωράκια και έχει πολλά μαλλιά. Ένα νεογέννητο με πολλά μαλλιά. Με το καλό θα τα ξαναπούμε καθώς το project θα εξελίσσεται. Η ζωή συνεχίζεται, η ζωή αντιστέκεται στο θάνατο πάντα και σε κάθε πρόβλημα. Και στον πόλεμο, έτσι, και στα ερήπια. Σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε καταστροφή, σε κάθε πόλεμο, σε κάθε αρνητικό, η ζωή πάντα αντιστέκεται. Φυσικά, τι πιο γλυκό από αυτές τις τέσσερις υπάρξεις, δηλαδή, για να μας δώσουν έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να είμαστε όλοι υπέρ. Όσο μπορούμε, ας κατανοήσουμε σε τι συνθήκες βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και αν μπορούμε από το μετερίζει το καθένας να βοηθήσει, φυσικά. Σας ζήλεψα βέβαια λίγο.
Γιατί, εντάξει, όλοι δημοσιογραφικά. Και η Εύα, πιστεύω. Γιατί την γνώριζα από τα περιοδικά και ξαφνικά βλέπω ότι ασχολείται με αυτό το περιοδικό το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό. Με ένα τέτοιο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο από πότε, φυσικά, αφού ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Θα περάσει ο χρόνος. Και σε φεστιβάλ θα πάει να το δουλέψουν. Αυτό φαντάζομαι. Μετά το 17. Και θα μπορείς να το δεις διαδικτυακά, Ειρήνη. Όλες οι λεπτομέρειες, από πριν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεσμευτώ να σας πω οτιδήποτε. Okay. Σίγουρα θα προβληθεί. Οπότε θα το ανακοινώσουμε εν ευθέτω. Okay. Και θα σε ξανά έχουμε κοντά μας. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Δεν προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πολύ για τη θερμή φιλοξενία. Μας γεμίσατε με αισιοδοξία και ελπίδα. Ευχαριστούμε πολύ.